Ενημερωτικές ημερίδες για τα καταστήματα εστίασης και υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποίησε το επιμελητήριο Καβάλας, όπου στόχος των συγκεκριμένων εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση των υπευθύνων των καταστημάτων για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται στα αρχεία της επιχείρησης και να επιδεικνύονται στις αρμόδιες ελεκτικές αρχές. Σήμερα έχουμε, νομίζω, μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική ημερίδα, πολύ εξειδικευμένη, πολύ στοχευμένη για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστίασης, ταβέρνα, καφέ μπαρ. Από εκεί και πέρα έχουμε βάλει ως στόχο να ενημερώσουμε για πρακτικά ζητήματα τις επιχειρήσεις που τώρα που ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν, τώρα που ανοίγουν τα καταστήματα και ιδιαίτερα σε περιοχές που όλο το χειμώνα ήταν κλειστά, να ενημερωθούν όταν έρχεται ένας εποπτικός, θα λέγαμε, μηχανισμός, πώς μπορούν να προστατεύσουν τις ίδιες επιχειρήσεις από τυχόν λάθη, σφάλματα τα οποία δεν ακολουθούν κάποιους κανόνες ή κάποιους όρους που τίθενται και από την Διεύθυνση Υγείας και από την Διεύθυνση για Τεχνικούς Ασφαλείας. Μετά από απέτηση των επαγγελματιών εδώ και αρκετά χρόνια, από τότε που ήμουν στην υπηρεσία και λειτουργούσα ως υπάλληλος υγιή, οι επαγγελματίες ζητούσαν να ενημερωθούν από κάποιο φορέα, είτε από το σωματείο τους, είτε από κάποιο τέλος πάντων τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται να έχουν κατά τους ελέγχους των διαφορών υπηρεσιών. Επειδή το είχαμε ακούσει πάρα πολλές φορές, θεωρήσαμε καλό με την πρωτοβουλία του επιμελητηρίου, κάτω από το οποίο ανήκουν, είναι υπό την αιγίδα και με την ομπρέλα όλων των επιχειρήσεων, μαζί με τον κύριο Δέμπα και με την συμμετοχή της κυρίας Παπα-Νικολάου, το Λαμεζόν του Γκουρμέ, να κάνουμε αυτό το σεμινάριο. Ενημέρωση, γιατί δεν είναι σεμινάριο, ενημέρωση είναι, ώστε εν όψει της καλοκαιρινής περίοδου που είναι σε λίγο, που ξεκινάει, που ήδη ξεκίνησε εδώ και 2-3 μέρες, οι επιχειρηματίες να ξέρουν τουλάχιστον τι δικαιολογητικά πρέπει να έχουν στη αρχεία τους, ώστε σε κάποια υπηρεσία να τα παρουσιάζουν όλα μέσα σε ένα ωραίο φάκελο και να είναι νόμιμα, σωστά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Λοιπόν, επειδή έχω επαφή με όλα τα μαγαζιά της Καβάλας, ξενοδοχεία, σε όλη την περιοχή μάλλον, και για έβριση προσωπικού κτλ., ψάχνουμε ακόμα και το τι ισχύει από νόμους και πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Έτσι θελήσαμε με τον κύριο Χίζερη, βρεθήκαμε σε μια συζήτηση και είδαμε ότι οι ανάγκες είναι απαραίτητο, δηλαδή να υπάρχει μια ενημέρωση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεκινάνε μια σεζόν και φαίνεται ότι θα είναι πολύ δυνατή. Θα ασχοληθούμε λίγο με τα θέματα που αφορούν όλους τους επαγγελματίες που έχουν σχέση με το κομμάτι του τεχνικού ασφαλείας, θέματα υγιεινής και ασφάλειας και τι δικαιολογητικά πρέπει να έχει κάθε επιχείρηση σε περίπτωση ελέγχου, τι πρέπει να επιδείξει, κυρίως σε εμάς αφορά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Αλλά γενικά να δούμε έτσι, καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στο επιμελητήριο που είναι πάντα κοντά στους επαγγελματίες. Δηλαδή, σε αυτό το πλαίσιο της υποστήριξης, είναι ένα βασικό κομμάτι που καίει όλους τους επαγγελματίες τι δικαιολογητικά πρέπει να έχουν σε περίπτωση ελέγχου. Κλήθηκα σήμερα από το επιμελητήριο για να ενημερώσω τους ανθρώπους για τα πνευματικά δικαιώματα και ό,τι ισχύει σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση.